Θεοφιλέστατε, εσείς εδώ στο κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου έρχεστε πάρα πολλά χρόνια και ερχόσασταν με την ιδιότητα παλαιότερα του φοιτητή, αργότερα του ιερέα. Τώρα για πρώτη φορά έρχεστε με την ιδιότητα του επισκόπου. Τα συναισθήματά σας ποια είναι? Χτυπάτε τώρα ένα έτσι πολύ ευαίσθητο σημείο. Δεν είναι μόνο στο Μήλοπόταμο που ερχόμουν σαν φοιτητής και σαν ιερέας, αλλά και σε άλλα μοναστήρια, στη Μονή Αγίου Παύλου, στη Σταυρονική, τα Ιβύρων. Όχι απλώς σαν προσκυνητής, αλλά και σαν εργάτης. Δούλευα πρώτα εδώ. Και αν επιτρέπετε να εκμεταλλευτώ έτσι αυτή τη στιγμή, είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω, να αποδώσω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους πατέρες που με βοήθησαν, χωρίς να αναφέρω ονόματα, για να μην πληγώσω κανέναν, γιατί αν δεν ήταν η υποστήριξή τους και η υποστήριξη του Αγίου Όρους, εγώ δεν νομίζω ότι θα είχα προχωρήσει στη ζωή μου. Είχα έρθει εδώ σε δύσκολα χρόνια, στο πόλεμο του Λιβάνου, φτώχεια, ανάγκες και αυτά, ήταν για μας, για μένα και για πολλούς φίλους μου, ήταν πατέρα, μητέρα, σπίτι, δεύτερη πατρίδα. Ακόμα και τώρα όταν είμαι στη Γερμανία, όταν λέω θα κάνω διακοπές ή θα πάω στο σπίτι μου, εννοώ ότι πάω στο Άγιον Όρος. Και κάποιοι με κοροϊδεύουν. Βέβαια τώρα αυτή η επίσκεψη και σήμερα στην Αγρυπνία και σαν αρχιερέας εδώ, είναι πάρα πολύ συγκινητική, γιατί όλοι οι γεροντάδες που ήταν, είναι οι γεροντάδες μου, φιλούσα το χέρι τους και τέτοια, τώρα συλλειτουργούμε μαζί, με έχουν σε πρώτη θέση, Θεοφιλέστατε, είναι λίγο δύσκολο, δυσκολεύεσαι σαν άνθρωπο, εντάξει αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας, ο σεβασμός παραμένει και θα παραμείνει, αυτή η αγάπη παραμένει, αυτή η ζεστή αγκαλιά που προσφέρει το Άγιον Όρος, παρόλα από αυτά που λέγονται κατά καιρούς και κάποιοι βγαίνουν και διάφορες φιλοσοφίες και θεωρίες, καθένας είναι ελεύθερος βέβαια, για μένα είναι και παραμένει μια ζεστή φωλιά, ένα δεύτερο σπίτι και μια δεύτερη πατρίδα. Ευχαριστώ όλους τους πατέρες που με βοήθησαν και την ευλογία τους να έχουμε και την ευχή τους για μένα προσωπικά και για όλους τους Ορθόδοξους στο εξωτερικό και ειδικά για τους πρόσφυγες που έρχονται τώρα από τη Συρία εκεί.